Υπουργού Επιθεώρησης Εργασίας Λεμεσού, θα πάμε τώρα, θα αλλάξουμε θέμα. Καθώς μετά το περιστατικό που είχαμε προχθές στην Πάφο με το διπλό θανατηφόρο εργατικό ατύχημα, χθες παρολίγο να χάσουμε άλλον έναν συνάνθρωπό μας σε εργατικό ατύχημα. Ένας συνάνθρωπός μας ο οποίος έπεσε από μεγάλο ύψος, από σκαλοσιά, ενώ εκτελούσε οικοδομικές εργασίες σε κτίριο. Κύριε Σοκράτους, καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, παρά το γεγονός ότι ευτυχώς δεν είχαμε έναν πολύ σοβαρό τραυματισμό, παρά το γεγονός ότι δεν θρυνήσαμε θύματα, εντούτοις θέλαμε να συζητήσουμε μαζί σας αυτό το θέμα για να δούμε τι πάει λάθος, τι δεν κάνουμε σωστά και έχουμε τέτοια εργατικά ατυχήματα. Ναι, όπως έχετε πει, το ατύχημα ευτυχώς δεν ήταν σοβαρό ή τουλάχιστον δεν εξελίχθηκε σε σοβαρό ατύχημα. Από την πληροφόρηση που έχουμε και από τον εργοδότη του, φέρει μόλοπες και επιφανειακές κακώσεις και ένα σπάσιμο παγίδας. Ήδη από σήμερα προβλέπεται να βγει από το νοσοκομείο. Αλλά ανεξάρτητα από την έκβαση του ατυχήματος, κάθε ατύχημα μπορεί να εξελιχθεί από πολύ μικρών μέχρι μοιραίων. Τώρα, στην προηγούμενη περίπτωση, τα θέματα που έχουν προηγηθεί θα τα εξετάσουμε. Ο 47χρονος εκτελούσε οικοδομικές εργασίες σε ιδιωτικό νοσοκομείο, σωστά? Σωστά. Ο παθόντας, για την ακρίβεια, απασχολείται σαν υδραυλικός, βοηθός υδραυλικός. Η εργασία του ήταν εντός του χώρου, εντός των ορόφων και όχι εξωτερικά στις καλωσίες, σαν βοηθός. Πληροφορίες πάντοτε που έχουμε περισυλλέξει, δεν είμαστε σε προχωρημένο στάδιο. Για άγνωστους λόγους ακόμα βρέθηκε να είναι πάνω στη σκαλοσιά και να πέφτει από το έναν επίπεδο της σκαλοσιάς στο άλλον, καταλήγοντας σχεδόν στο πρώτο επίπεδο, κάπου σε ύψος 8 μέτρα. Είναι κάπως παράδοξο το ατύχημα, με το πώς συνέβηκε. Θα το μάθουμε. Όμως, η δουλειά δηλαδή που είχε να κάνει δεν δικαιολογούσε, θέλετε να μας πείτε, την παρουσία του στη σκαλοσιά? Με αυτά που έχουμε συλλέξει, η δουλειά του ήταν εντός του χώρου. Εκτελούνταν υδραυλικές εργασίες σε τελειωμένους ορόφους. Η δουλειά της στις καλωσιάς ήταν των οικοδόμων και άλλων. Μάλιστα. Τώρα πώς κατέληξε να είναι στις καλωσιάς και να πέσει από τη μια από τον επίπεδο στο επόμενο επίπεδο και στο επόμενο, πάντοτε μέσα από το διάκαινο που υπάρχει μεταξύ σκαλωσιάς και τείχοποιίας, είναι λίγο... πρέπει να βρούμε και εμείς να μάθουμε περισσότερα τώρα από τον ίδιο σε πρώτο στάδιο. Δεν έπρεπε να υπάρχει αυτό το κενό για να μπορεί να πέσει από ένα επίπεδο στο άλλο? Όχι, το κενό αυτό είναι το κενό που προβλέπεται για να μπορεί να εργάζεται, να εκτελούνται εργασίες από τη σκαλοσιά στην οικοδομή. Δεν μπορεί η σκαλοσιά να κολλήσει πάνω στην οικοδομή, διότι μετά δεν θα μπορεί να δουλεύει ο εργαζόμενος. Η προστασία που ξέρω είναι στην πισινή πλευρά και στην πλαϊνή. Μάλιστα. Άρα είναι λίγο, χρειάζεται να το δούμε, να μάθουμε περισσότερα πράγματα. Σήμερα, αν βγει από το νοσοκομείο, θα έχουμε περισσότερη πληροφόρηση. Το ευχάριστο σε εισαγωγικά είναι ότι δεν εξελίχθηκε σε σοβαρό ατύχημα, παρόλο το ύψος. Εντάξει, δεν έπεσε ακαριέα στο ύψος το συγκεκριμένο, έπεσε από κάθε φορά σε έναν πιο χαμηλό, έναν διάμεσο. Έκανε διάμεσους σταθμούς κατά τη σώση. Ασφαλώς και είναι ευχάριστο, αλλά από την άλλη, και γι' αυτό σας έχουμε μαζί μας, πρέπει και να παραδειγματιζόμαστε και να αποφεύγουμε να προβαίνουμε σε κινήσεις οι οποίες μπορεί να αποβούν μοιραίες κάποια στιγμή. Γι' αυτό πέστε μας, αν μπορείτε, κύριε Σοκράτους, τι πρόνοιες ασφαλείας πρέπει να έχουν οι τοποθετήσεις αυτών των σκαλοσιών που βλέπουμε πάρα πολύ συχνά? Κοιτάξτε, η σκαλοσιά είναι ένα μέρος του εξοπλισμός εργασίας, η σκαλοσιά. Όπως μια σκάλα, όπως ένα εργαλείο, όπως ένα αμάξι, όπως ένα σφυρί, ένα τραπανάκι, είναι οτιδήποτε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, κύριε ευθύνη, απόλυτη θα έλεγα, έχει ο εργοδότης. Αυτός ο οποίος θα διεξάγει μια εργασία έχει όλη την ευθύνη να εκτελέσει, να εκπονήσει μια ανεκτίμηση κινδύνου των εργασιών που προβλέπονται. Ασχέτως αν η τοποθέτηση των σκαλοσιών έγινε από άλλο συνεργείο. Διότι ξέρουμε όλοι ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχουν ειδικές
ειδικά συνεργεία, εταιρείες οι οποίες κάνουν αυτό το πράγμα και μόνο, να τοποθετούν τις καλοσύνες. Ναι, υπάρχουν και είναι καλό αυτό, διότι είναι πιο εξειδικευμένοι, είναι η δουλειά τους αυτή, τις συναμολογούν από την αρχή σωστά, δεν αφήνουν λεπτομέρειες, αλλά δεν σημαίνει ότι και οι σκαλοσίες που συναμολογούνται από τους ίδιους τους εργολάβους δεν είναι κατάλληλες. Ή δεν μπορούν να είναι. Φυσικά υπάρχουν πολλές σκαλοσίες που δεν είναι ολοκληρωμένες. Και αποτέλεσμα, αυτή η ατέλεια που μπορεί να υπάρχει πολλές φορές στη συγκεκριμένη στιγμή με μια συγκυρία να αποβεί μοιραία. Είτε έναν μαδέρι που λείπει από μια άκρα ή από ένα δάπεδο ή έναν κάλυμα ή μια περίφραξη στο πηγάδι του ανεκτηστήρα. Είναι πολλά τα σημεία σε μια οικοδομή. Επικεντρωθήκαμε φυσικά στις οικοδομές, διότι ήταν το ατύχημα τέτοιο. Όμως είναι πολλά τα σημεία όπου μπορεί να συμβεί κάτι. Επανερχόμενος όμως, έρχομαι στο αρχικό μου τοποθέτηση, ότι ο εργοδότης εξυπαρχής πρέπει να εκτελεί, να διενεργεί μια εκτίμηση κινδύνου. Είτε αυτός, είτε κάποιον πιο εξειδικευμένο πρόσωπο που υπάρχουν στην αγορά, οι οποίοι είναι εξουσιοδοτημένοι από την υπηρεσία μας, για να μπορούν να εκτελούν αυτές τις εκτιμήσεις κινδύνων. Όπου βασικά είναι, όπως λέμε, ένας ασθενής που πάει στον γιατρό και κάνει ένα γενική εξέταση για να δει τι του συμβαίνει και πού πρέπει να δώσει τέλος πάντων έμφαση. Και στην εργασία αυτό συμβαίνει. Όλες οι εργασίες, οι φάσεις της εργασίας αναλύονται και μπορεί να διαγνωστεί ποιον είναι το πρόβλημα. Και μετά διορθωτικά μέτρα, ούτως ώστε αυτό το πρόβλημα που είναι αρχικά ψηλίως και υψηλού κινδύνου, μπορεί να είναι θάνατος, να το περιορίσουμε σε επίπεδα τα οποία είναι τέλος πάντων ανοιχτά. Μάλιστα. Κάτι τελευταίο, κύριε Σοκράτους, γίνεται και κάποια εκπαίδευση στους εργαζόμενους που χρησιμοποιούν τις σκαλοσίες εν ώρα εργασίας? Είναι και αυτό. Όπως το είπατε, η εκπαίδευση είναι πάντοτε στις ευθύνες του εργοδότη. Να εκπαιδεύσει. Τώρα, εκπαίδευση εννοείται να χρησιμοποιήσει. Για το πώς να διακινούνται και πώς να τις χρησιμοποιούν τις σκαλοσίες. Μια σκαλοσιά, όταν είναι σωστή από την αρχή, με όλα όσα πρέπει, ο εργαζόμενος θα τη χρησιμοποιήσει και δεν έχει κινδύνο. Η εκπαίδευση πρέπει να γίνεται και για σκοπούς χρήσης εργαλείων, για σκοπούς συμπεριφοράς με τους συναδέλφους, πώς να αντιλαμβάνονται τους κινδύνους. Δηλαδή, είναι ο εργοδότης απόλυτα υπεύθυνος για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων. Αλλά παράλληλα πρέπει να υπάρχει και η φροντίδα, η επιμέλεια του εργαζόμενου. Διότι στο τέλος της ημέρας αυτός θα δεχτεί το μοιραίο ή τον τραυματισμό. Είναι μια αλληλουχία. Αλλά η μεγάλη δουλειά που πρέπει να γίνει ξεκινά από τον εργοδότη και μάλιστα από το στάδιο της ανάληψης μιας εργασίας. Δεν περιμένουμε δηλαδή, έχω τώρα ένα κτίριο ψηλών, το πήρα την εργολαβία και πώς θα το χτίσω. Πώς θα κάνουμε τη δουλειά μας. Αυτά τα πράγματα γίνονται πολύ πιο νωρίς και γι' αυτό υπάρχουν και νομοθετημένα συντονιστές που βοηθούν τον αρχιτέκτονα κατά τη στιγμή της επώνυσης των σχεδίων για να ληφθούν αυτά τα πράγματα που θα είναι μετά δύσκολο να εντοπιστούν ενδεχομένως ή να πραγματοποιηθούν. Και υπάρχει και μετά στην εκτέλεση των εργασιών επίσης πρόσωπων συγκεκριμένων με προσόντα ανάλογα με το έργο, ο συντονιστής εκτέλεσης του έργου, ο οποίος είναι καθημερινά στο έργο για να παρακολουθεί, να διορθώνει, να βελτιώνει όλα αυτά τα πράγματα για να τελειώσει μια δουλειά, μια μέρα, μια εβδομάδα, όλο το έργο με ασφάλεια και υγεία χωρίς ατυχήματα. Μάλιστα. Κύριε Σοκράτους, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και ελπίζω να έχουμε μόνο ατυχήματα που δεν θα αποβαίνουν μοιραία, να είναι μόνο αυτά από εδώ και πέρα. Αυτή είναι η ευχή μας, διότι ατυχήματα θα έχουμε. Δεν μπορούμε να τα αποκλείσουμε. Αυτή τη στιγμή ο άνθρωπος είναι μέσα στη διαδικασία. Είναι πάντοτε ο αδύναμος κρίκος. Πρέπει να προσπαθούν και οι εργοδότες με τεχνητά μέσα και άλλα προληπτικά να μειώνουν αυτούς τους κινδύνους. Αυτά που θα έχουμε να είναι τουλάχιστον μικρά ανεπαίσθητα και όχι μοιραία ή πολύ σοβαρά με τραυματισμούς. Και να προσέχουμε, κύριε Σοκράτους μου, να προσέχουμε όλοι. Λοιπόν, καλημέρα, καλή συνέχεια, εύχομαι. Παρακαλώ, ευχαριστώ. Γεια σας, καλημέρα. Λοιπόν,